Υποχρέωση είναι να καταθέσω μια διαφορετική άποψη για το ποιος είναι ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, την οποία ενδεχομένως πολλοί από εσάς δεν ξέρουν. Θα πω λοιπόν μερικά πράγματα για τον χαρακτήρα του, αλλά και μερικά πράγματα για την πολιτική του σταδιοδρομία. Όταν αποφάσισε να κατέλθει ο Νίκος στα κοινά, είχε να αντιμετωπίσει αυτό που πολλοί θεωρούσαν ότι θα είναι ένα πλεονέκτημα για αυτόν. Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν ένα μειονέκτημα, διότι στον καιρό στον οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά, η λεγόμενη πολιτική μαγιά αντιμετωπίζονταν, και το είδα αυτό η διεισόμαση δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, καχύποπτα και κριτικά από τον κόσμο. Και έπρεπε αυτό να το ξεπεράσει. Ήταν ένα εμπόδιο που αντιμετώπισε ο Νίκος. Το ξεπέρασε και μάλιστα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα στίγμα της έντονης προσωπικότητάς του και της δυνατής πολιτικής τοξιδέργειας. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική του ταυτότητα, ήταν το γεγονός ότι ο Νίκος εισήγαγε για πρώτη φορά και ιδίως για δεδομένα επαρχίας έναν διαφορετικό τρόπο του πολιτεύεστε στα κοινά. Δεν ήταν εκείνος ο παλαιός τρόπος του χτυπήματος στην πλάτη, του ταξίματος, του χαμογέλου, το οποίο πολλές φορές ήταν και υποκριτικό και ούτω καθεξής. Ο Νίκος πήγαινε ευθεία στο πρόβλημα, δεν δίσταζε να λέει την αλήθεια ακόμα και όταν αυτή τον έβλαπτε και ήταν η πρώτη φορά που νομίζω στα δεδομένα τα τοπικά της Καβάλας κάποιος εφάρμοσε αυτό το σχέδιο. Αυτό στην αρχή σίγουρα του δημιούργησε επίσης προβλήματα. Επειδή όμως ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο χαζός όσο μερικοί νομίζουν, άρχισε σιγά σιγά αυτό να το χωνεύει και να το εκτιμά.